cannot stop and I cannot quit. Yeah, that's why they call me drippin'. I ain't got nothing to lose, so I lay it all on the line. Infatuated with the work, so that's why I stay on the grind. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Ground Zero, συγκεκριμένα το 5ο σας επεισόδιο. Εδώ, όπως πάντα, ο αγαπημένος σχολιαστής όλων σας, Silent Duelist. Ερχόμαστε μετά από ένα καταπληκτικό 4ο επεισόδιο, όπου είχαμε ένα φοβερό main event ανάμεσα σε Nick Turner και Jay Gaz, όπου ο Nick Turner, να σας θυμίσω, εκμεταλλεύτηκε τα συναισθήματα, το πάθος και συγκεκριμένα την οργή του Jay Gaz, με αποτέλεσμα στο φινάλε να τον κερδίσει και να πάρει την νίκη με ένα πολύ cheap τρόπο, θα μπορούσα να πω εγώ, με ένα πολύ έτσι απλό roll-up, και να κερδίσει τον Jay Gaz και να κερδίσει και το σεβασμό του κιόλας. Αλλά από όσο θυμάστε, ο Jay Gaz δεν το πήρε και πολύ εύκολα αυτό, δεν το πήρε με ελαφριά την καρδία και επιτέθηκε μετέπειτα στον Nick Turner, σαν να μην εννοούσε ότι το αφήνουμε εδώ. Βέβαια, θα πρέπει να δούμε τι επιφυλάσσει η μοίρα τόσο στον κόσμο που μας φέρνει. Και τώρα πάμε στο Jay Gaz. Είναι τι έχει να μας πει. Εδώ βλέπουμε ένα Jay Gaz πολύ σοβαρό. He is meant for business. Για να δούμε τι έχει να μας πει μετά από την ήττα του. Όπα, δεν τα βλέπω σε καθόλου καλό μου. Κόψε τη μουσική, κόψε τη μουσική. Τέλος τα παιχνίδια. Πολύ αγριεμένος είναι, να του φτιάξω ένα καφεδάκι να ερεμήσει. Είμαι άρρωστος! Έχω αρρωστήσει αυτήν την κακοτυχία! 2-1, δεν το λες κακοτυχία, Jay Gaz, έχασες. Δεν το λες κακοτυχία δύο φορές. Ο Nick Turner από το πρώτο επεισόδιο έχει γίνει ένας μονοκέφαλος που δεν λέει να αποχωρήσει! Πάρε ντεπον, τι να σου πω. Και είμαι κουρασμένος! Όχι καλέ, νευριασμένος μου φαίνεις εμένα, γιατί το λες αυτό. Ο μόνος λόγος που έχει καταφέρει ό,τι έχει καταφέρει και έχει κάνει ό,τι έχει κάνει είναι επειδή εγώ ήμουνα εδώ! Δηλαδή, αν δεν ήσουν εδώ, τι θα έχει καταφέρει, αν δεν ήσουν εδώ? Όταν έκανε τον ντεμπούτο του στο wrestling πριν έναν χρόνο, ποιος ήταν ο πρώτος του αντίπαλος? Εγώ! Πώς πρώτα εμφανίστηκε στο πρώτο επεισόδιο του Ground Zero? Ήρθε και διέκοψε εμένα, το πρώτο του μάτς και εδώ εγώ, δεύτερο του μάτς εδώ εγώ, τρίτο του μάτς εδώ εγώ. Δεν έχει σημασία αν έχει παίξει άλλα, τα μόνα σημαντικά μάτς σου είναι με μένα. Γιατί εγώ, όπως είπα και στο προηγούμενο, είμαι ο δημιουργός του. Ναι, όμως έφτασε ένα σημείο που ο δημιουργός και έτσι το δάσκαλο, να το πάμε έτσι, Jay Gaz. Στάθηκε τυχερός δύο φορές. Δύο φορές και νομίζω ότι μπορεί να το κοπανάει σε μένα. Σε μένα, για όλη μου την καριέρα. Μα εσένα κέρδισε, σε ποιον θα το κοπανάει, στους άλλους που δεν έχει αντιμετωπίσει ακόμα? Επειδή έχω κουραστεί, έχω ειλικρινά κουραστεί με αυτόν τον γελίο. Να έρχεται και να νομίζει ότι είναι κάποιος και να κοπανάει αυτές τις δύο νίκες, να νομίζει ότι κατάφερε κάτι. Αποφάσισα να πάρω την απόφαση να το τελειώσω. Δεν με ενδιαφέρει εάν ο general manager
πει όχι ή πει ναι ή πει το οτιδήποτε, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, θα γίνει γιατί το λέω εγώ και γιατί αυτό το άτομο είναι η δημιουργία μου. Και σαν δημιουργός έχω κάθε δίκιο να τον καταστρέψω. Οπότε Νίκ, όπου και να είσαι, όπου και να βρίσκεσαι, αυτή τη στιγμή σε προκαλώ σε ένα τέταρτο και τελευταίο μάτς για να βάλω ένα τέλος σε αυτή τη γελία ιστορία που ξεκίνησες εσύ. Αν και για να πω την αλήθεια, δικό μου λάθος είναι, εγώ το ξεκίνησα. Πριν ένα χρόνο, εγώ έκανα το λάθος, εγώ το ξεκίνησα. Τέταρτο μάτς. Εγώ θα σε περιμένω. Στο special show του GWA, το No Regret, σε προκαλώ σε ένα τέταρτο μάτς Extreme Rules να βάλω ένα τέλος σε αυτό. Α, και για να μην ξεχάσω, επειδή αυτές οι δύο ήττες ήταν οι πιο ρεζιλευτικές ήττες σε ολόκληρη την καριέρα μου. Ήμουνα σε σκέψη τον τελευταίο καιρό. Εάν έχω χάσει δύο φορές από αυτόν τον γελίο, τότε αξίζω να παλεύω. Αξίζω να κάνω αυτό που κάνω! Οπότε, στο τέταρτο μας μάτς, εκτός από Extreme Rules, θα υπάρχει και ένα άλλο stipulation, το οποίο θα είναι ότι εάν χάσω και με ρεζιλέψει για τρίτη φορά, θα φύγω από το GWA. Είδατε όλοι σας, είδα κι εγώ έκπληκτος με τα ίδια μου τα μάτια ότι ο Τζέιγας όχι μόνο δεν το έχει χωνέψει, όχι μόνο δεν το έχει αποδεχτεί, αλλά δεν λέει να το ξεπεράσει και θέλει να τελειώσει σε ένα τέταρτο επεισόδιο, σε ένα τέταρτο μάτς ανάμεσα σε αυτόν και τον Νικ Τέρνερ, να τελειώσει την ίδια του δημιουργία. Αν και βέβαια δεν λες κακοτυχία, αγάπη μου, σου έχει κερδίσει δύο φορές να τον αποκαλείς κατώτερό σου και δημιουργημά σου, άρα σημαίνει ότι δημιουργός του ξεπέρασε τον δάσκαλο. Άρα σημαίνει ότι όντως δεν αξίζει να παλεύεις και όντως το όραμα που έχεις είναι έθραυστο και μπορεί να στο διαλύσει οποιοδήποτε με την οποιαδήποτε παρεμβολή, γιατί αυτό ουσιαστικά αυτό δείχνεις. Σας ένα διούλης βλέπω έναν πολύ αποφασισμένο Τζέιγας, ο οποίος θέλει όντως να τελειώσει. Και πάμε τώρα στον Αλμπέρτο Μπρέινερ. Για να δούμε τι μας έχει να μας πει μετά την νίκη του ενάντια στους Καλαράκιας. Γεια σας κοινό του GWA. Από ό,τι είδατε στο προηγούμενο μου μάτς, κέρδισα τους Καλεράιντερ. Από ό,τι φαίνεται, απέδειξα ότι για ακόμα μια φορά οι υπολογισμοί μου
υπολογισμοί μου ήταν σωστοί. Μία φορά το απέδειξες. Δεν είναι τίποτα παρέγγαση στο τένις. Οι υπολογισμοί μου βγήκαν τόσο πολύ σωστοί. Τόσο πολύ σωστοί. Που όχι μόνο τον νίκησα, τον διέλυσα. Τον διέλυσα. Τέλος πάντων, από ό,τι σας λέω τώρα, πολύ. Σιγά μην τελειώσεις, Αλμπέρτο! Έλα, έρθε καλά έτσι να σε πετσοκόψει τώρα. Παίρνει και το παλτά, περίμενε. Μάλλον. Όχι μάλλον, έρχεται. Έλα, έχετε κάτι σκόρ να διευθυντήσετε. Και τον βλέπω καθόλου χαρούμενο. Μάλλον στραβά ξυπνούσε το πρωί, γιατί τον βλέπω καθόλου χαρούμενο. Φαίνεται. Τώρα θα μιλήσω μόνο εγώ. Δεν θα τόλμη να με διακόψεις. Αυτά που λες είναι ένα μάτσο μπούρδες. Άμα θεωρείς εσύ ότι σωστή υπολογισμή να νικάς τον άλλον με τον πιο ακουστικό τρόπο, τότε είσαι λάθος. Δεν είσαι καν επιστήμονας. Πόσο είσαι, 16-17, έχεις πτυχία. Το μυαλό σου είναι πεντάχρονο. Με νίκησες σε not you match, οκ, okay, η νίκη είναι πάντα νίκη, δεν λέω. Συμφωνώ με αυτό. Αλλά σε not you match, μέχρι και εκεί με νίκησες τον πιο φλόρικο τρόπο. Με low blow και spray στα μάτια. Θα σου πω κάτι να το καταλάβεις. Εγώ δεν είμαι ομάδα να αρχίσω στο χ. Δεν είμαι για την ισοπαλία. Θέλω να κάνω το 2-1 εναντίον σου. Και απαιτώ να δεχτείς τρίτο match. Εκτός όμως και αν σκλαψιάζεις από τον Τζακ και δεν δεχτείς. Δεν νομίζω να το δεχτώ, γιατί ήδη σου απέδειξα ότι οι υπολογισμοί μου ήταν τόσο πολύ σωστοί. Οπότε, δεν θα το δεχτώ. Όπα, μια που... Speaking of the devil για τον Darth Vader Jack. Καλώς τον, έρχεται και αυτός να πει δυο λογάκια φαίνεται. Μου έχασε από τον Brainer. Τι να τα δεις εμάς. Θες να έχεις την ίδια κατάληψη σαν τον Πεσμύρ. Καλά, εντάξει εσύ Σκέτερ Τζακ. Μια φορά έχασε και είχες σωστός υπολογισμός. Πες το. Είσαι ένα και ένα μίλκο όπως το είσαι. Και μου κοντάχ μαγιές. Ξέρεις πως είμαι εγώ. Ποιο. Όμως καλά ράιντε. Και νομίζω αυτό είναι δικό μου έτσι. Το σκέντος εδώ πέρα. Όταν εγώ... Αλμπέρτο, σε βλέπω παρακολουθείς. Εσύ βλέπω που σου γκαράζει. Ωωω! Έλεγε Μπεσμύρ. Τι γίνεται! Τι άλογο είναι απόκριες. Τι άλογο είναι απόκριες σε... GWA. Κάτσε να δω. Έχει το συμπαντάω. Εδώ παιδιά βλέπουμε τον Albanian Beast, τον Μπεσμύρ να κάνει εσόδο. Και αυτός να διευθυντήσει το βοηθό με τον Σκέτερ Τζακ. Κάποτε είχαμε κόντρα, αλλά σου το δίνω, έχεις αλλάξει, έχεις γίνει καλύτερος και νομίζω το μυαλό σου λειτουργεί καλύτερα. Όχι όσο το δικό μου, σαν τις αυτούς τους δύο. Εσύ όσο θα κάνεις υπολογισμό, θα αναμετρήσεις τα πόσα λεπτά έχεις για ένα σουβλάκι. Λοιπόν, καταρχάς δουλώσετε όλοι. Θέλω μάτς με τον Brainer, φαντάζομαι θες και εσύ με τον Τζακ, σίγουρα. Καλησπέρα σε όλους τους θεατές μας που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Ο ανώνυμος γενικός διευθυντής του Greek Wrestling Association μιλάει αυτή τη στιγμή.
Και μπορώ να πω πως βλέπω μια εικόνα τώρα που μου αρέσει και μου έδωσε μια ιδέα για το τι θα ακολουθήσει στο επεισόδιο. Οπότε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θα παιχτεί ένα tag team match μεταξύ του Scala Rider και του Besmir εναντίον του Alberto Brainer και του Jack. Αν ο Besmir και ο Scala Rider νικήσουν, τότε θα πάρουν τα singles match τους στο No Regret. Καλή τύχη σε όλους τους παλαιστές σε αυτό το match και θα τα ξαναπούμε. Tag team match, τότε. Τάκτη. Τον άκουσα. Για μισό λεπτό. Ένας διαιτητής! Έχουμε και ρέφερι, έχουμε τα άτομα. Ό,τι φαίνεται έχουμε τα τάκτη, παιδιά. Νομίζω ότι ευθυνθούνε όλοι οι ρέφερι. Αν εγώ και ο Μπέσμιρ νικήσουμε, θα τα πούμε εμείς οι δύο και εσύ οι δύο. Στο No Regret, έτσι. Όντως. Στο πρώτο special show. Θα μανικήσουμε εμείς, θα ζούμε εκεί μέσα. Αρχίζουμε. Όσο πάνε τα πράγματα καλυτερεύουνε. Εκεί που ξεκινήσαμε για ένα πρόμο του Αλμπέρτο που σαν former wrestler θα σας μιλήσω λίγο τώρα και θα σας πω ότι μια φορά υπολογισμούς με μια τσάτσικη νίκη όπως είπε ο Skull Rider δεν κάνεις δουλειά. Για να δούμε, θα καταφέρουν τα ανάλογα tag teams να επιβληθεί το ένα στο άλλο, να χτίσουνε. Εντάξει. Και τώρα ο Besmir παίρνει το πάνω χέρι στο Skater Jack. Τώρα όταν αρχίσει τα μπουκέτα, 1, 2, 3, 4. Τον σηκώνει τώρα τον Skater Jack ο Besmir. Για να δούμε το πιάνει, reverse atomic drop από τον Besmir. Δεν χρειάζεται καν να επίκει από το match, αλλά δεν πειράζει. Και τον αρχίζει πάλι. Τώρα πάει να το ψηκώσει βασικά, αυτό θέλει να κάνει. Και το πετάει στον τοίχο. Άρρωσε στον τοίχο. Τώρα κάτω. Ο Τζακ, τώρα τον σηκώνει ο Besmir. Εφύγες. Για να δούμε. Το πετάει πιο πέρα, βέβαια. Με μια νίκη ουκέτο στο κεφάλι του Skater Jack. Για να δούμε. Και τώρα τάκ στον Skull Rider, μπαίνει μέσα και λέει: Καλά, μπήκε ο Αλμπέρτο. Και να ζητήσουνε, όχι, δεν τον αφήσει να κάνει. Μακριά από εκεί πέρα. Μπαίνει στον ήδη κουρασμένο παλαιστή και τον κάνει ακόμα πιο κουρασμένο. Μπορεί να κάνει τάγκ και τον εξαντλήσει κι άλλο. Και να πάει στη νίκη. Ελεκτημένο σχέδιο από τον Skull Rider. Παίρνει τα μάτια κανένα δύο πράγματα από τον Brainer και του δειλού υπολογισμού του. Που με μία φορά δεν μαθαίνει και τίποτα. Ο ύπουλη κίνηση και σούπερ κικ! Ένα θέλετε σκάλ κικ κιόλας! Δεν είναι τόσο εύκολο τελικά. Από τον Γκέλμπου από το Skater Jack και μια κλωτσιά στο μάχη. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει. Πάει για το πιν. Ναι. Για να δούμε το πάρει, είναι αρκετό. Είναι αρκετό για ένα. Τελείωσε το. Πάρε εκδείξη για μένα. Το παίρνει ο Skater Jack και πάει να το κάνει μισμένο στο Skate Drop γιατί γι' αυτό πήγαινε λογικά. Τώρα το πετάει κάτω. Τώρα θα τον σηκώσει σιγά σιγά ο Skull Rider και λογικά τώρα θα έχουμε Double Team. Ναι. Έχουμε. Το ξεκινάει και τώρα ανοίξει το μάχη. Και τον Τζάκ ο οποίος είναι κουρασμένος, δεν είναι κουρασμένος τάκ και έχουμε έναν φρέσκο Besmir ενάντια σε έναν κουρασμένο Φιτάρ και τον Τζάκ. Το υπενθυμίσουμε αυτό. Ο Skater Jack δεν έχει κάνει ακόμα τάκ στον Αλμπέρτο και δεν νομίζω να κάνει και τώρα ακόμα. Και γονατίδι στο μάτι στο πλάτι του Τζάκ. Τώρα τον ξανασηκώνει ο Besmir. Ατρονιές όμως και κλωτσιά από τον και πουνιά τώρα από τον Τζάκ για να δούμε. Να δούμε τώρα, θα κάνει κάτι και άλλο ένα μπουκέτο και κάτω, όχι κάτω, στα γόνατα ο Besmir. Θα πάρει λίγη απόσταση τώρα ο Skater Jack και super kick! Super kick από τον Skater Jack, ο οποίος αν και μόνος παλεύει και πάει για το πού στο Besmir. Μπορεί! Ένα! Πουσάκι!
Μπράβο. Δύο. Θα πάει τώρα, τώρα θα πάει για το πιν. Εννοείται, τώρα κάνουμε tag μέσα στον Alberto Brainer. Για να δούμε, ο επιστήμονας ξεκινάει με ένα πακέτο, αλλά τι διακλωσιά τώρα. Ξανά. Για να δούμε. Όση ώρα καθόταν έξω και τώρα το κουπανάει το κεφάλι στην πόρτα, να παίρνει φόρα. Close line με πακέτο και κάτω. Ο Μπεσιμίρ θα πάει για το πιν. Κλωτιές στο mid-section του Μπεσιμίρ από τον Αλμπέρτο. Ο Αλμπέρτος καθόταν έξω, έκανε τους υπολογισμούς του. Να δούμε, θα του βγουν για άλλη μια φορά τρελό επιστήμονα. Ξέρει μόνο υπολογισμούς αριθμητικής. Συμφωνά με τον Σκαλαρέντε. Τον σηκώνει. Το που τον πάει. Ω, ναι. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, πάει. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 IQ beats. Από τον πιο έξυπνο άνθρωπο στον κόσμο. Σύμφωνα με τα τελικά λεγόμενα. Και ένα δυνατό κλόσλο από τον Alberto Brenner και κάτω. Και πάει για το πι. Ένα, δύο, δύο το κίκα από τον Μπεσιμίρ. Ο Μπεσιμίρ είναι ακόμα τέτοιο, είναι όντως beast. Είναι όντως beast. Και η αγωνιά τώρα στο μάχη από τον, από τον Αλμπέρτο. Για να δούμε. Και κάποιες μηνιές στο κεφάλι από τον Αλμπέρτο. Τέσσερις. Κάνει πολύ μελετή μηνιές στον Αλμπέρτο. Δε, τώρα σε άκουσα σκάλ, δεν θα τον αφήσει ποτέ να το κάνει το τάγκ. Κλωτσινίσιο στο μάχη από τον Αλμπέρτο. Τι πάει να κάνει. Τι διδία από τον Αλμπέρτο. Και κάτω. Και κάτω ο Μπεσμίρ. Δεν πάει για το πίνο όμως. Το ξανασηκώνει πάλι. Αυτό πάει μάλλον για... Αυτός είναι, ρε! Και μπουκέτο από τον... Και κλωτσιά τώρα στα πόδια από τον Αλμπέρτο, ο οποίος έχει σοβαρέψει. Ω, τον διώκει τώρα όμως ο Μπεσιμίρ. Σηκώνεται και τον αρχίζει τα μπουκέτα. Επιτέλους ο Μπεσιμίρ περνά στην αντεπίθεση. Κάνει κάτι χτίσιμο σε αυτό το μάτι, τέλος πάντων. Για να δούμε τι θα καταφέρει άραγε. Τώρα, ο Μπεσιμίρ. Να κάνει κάτι κάτω για την ομάδα του. Τώρα τον παίρνει, τον πετάει πιο πέρα, αλλά δεν πάει για το τάγκ. Τον αρχίζει. Τι κάνει τώρα. Στέλνει από τον Εμπεμπή. Τέλος. Έκανε... Ένα πουλί του είναι ένα κουκέτο. Ένα λεπτό. Περνάω καλά τώρα. Περνάς καλά. Ένα καλά, δεν είναι πολύ καλύτερο κάτω. Δεν ξέρω πόσο καλά μπορεί να είναι. Σύμφω του λέει τώρα. Με έχει πιάσει σε μια λαβή, τι θα κάνει ο Μπεσιμίρ τώρα. Ένα shoulder tackle από τον Μπεσιμίρ. Ο Μπεσιμίρ εντάξει, με τέτοιο ύψος και δύναμη που έχει, σαν πέτσε ένα φορτηγό με τούβλα. Ο Αλμπέρτο ελπίζω να ζει, γιατί έχουν τεράστια διαφορά από τον Μπεσιμίρ. Είναι να πέφτει ένα τσουβάλι με τούβλα πάνω. Έχισε. Έλα να πέφτει κάτι για το πίνο σου. Ρίνε. Τώρα κουνιέσαι στο μάχη και έφτει το κεφάλι από τον... Δεν μπορεί φίλε μου. Τσοπ τώρα. Κάνε reversal. Reversal λίγο δύσκολο στις που σε έχουν κυκλωσιά τώρα στο μάχη. Και τώρα στο... στην πλάτη. Του αλπέντου. Και τώρα μίσο στο μάχη από το σκάλ. Ντάφνα ξεχνάμε τον... Μονοξύλο τρώει! Εσύ τον διάλεξε για παρτινέρ, Τζακ. Όχι κανείς άλλος. Ή πολύ πιο σωστά στον μπάνα για παρτινέρ. Είναι τον general manager. Δύο. Τρία. Ο Αλμπέρτο είναι κάρτο. Μάλλον υπολογίζει στο πόδι θα σηκωθεί. Πέντε. Έξι. Έλα εδώ! Κλωτσιά στο κεφάλι και πάλι κάτω ο Αλμπέρτο και πάει για το πιν τώρα. Θα κάνει και κατάρα για ένα, δύο,
2 και 2/3. Ο Αλμπέρτο κάνει κίκα, πιο υπολογισμένο κίκα από αυτό πεντέντσα από τον Αλμπέρτο. Ίσως τελικά και να ξέρει λίγα μαθηματικά. Να ξέρει λίγο καλύτερα από αριθμητική μορφού. Τον βάζει σε ένα lock. Τον έχει βάλει σε chin lock βασικά. Τον Αλμπέρτο ο Σκαλοέντερ. Για να δούμε τώρα, θα κάνει tap ή θα καταφέρει κάπως να σηκωθεί. Αυτό μάλλον πρέπει να σηκωθεί. Τελείωσε τον. Σκάσε. Προσπαθεί να τον σηκώσει. Και τώρα και το στιμούρ του Σκαλάντερ από τον Αλμπέρτο και δείχνει σημάδια ζωής. Επιτέλους δηλαδή. Και οι δύο είναι κουρασμένοι. Είναι και οι δύο ώρες από το μάτι, δεν έχουν κάνει tag. Μάλλον και οι δύο θα πάνε για tag στις γωνίες τους. Έχουν παρτενέ, τους ταγκάρουν και κάνει και παίρνει μέσα στο σκέτερ τζακ. Ο Σκαλάντερ δεν έχει κάνει ακόμα το που. Δεν έχει κάνει ακόμα το tag, με συγχωρείτε. Είναι ευάλωτος. Είναι κουρασμένος. Και πήγε στιμούρ του Σκαλάντερ από τον σκέτερ τζακ. Ο οποίος ξαφνικά είναι φρέσκος, είναι ξεκούραστος και έχει όλοι. Για να δούμε τώρα το σηκώσει. Παίρνει φορά. Και backfist από τον Skater Jack. Τώρα σηκώνει το σκάρ. Αποτυχημένε. Τώρα μερικά πακέτα από τον Skater Jack, ο οποίος είχε επανέλθει. Σκάρ. Σούπερ κικ. Σοριάστηκε το τσιμέτο και κάτω. Ναι. Κάτω. Σαν χαρτί. Τώρα το κλωτσάει. Ο Τζακ, τον Σκαλάιντερ, για να μην σηκωθεί. Εννοείται. Είναι πονεμένος, τον ακούτε. Δεν μπορεί καν να σηκωθεί. Λέει, προσπαθεί να σηκωθεί. Σέρνεται. Σαν σκουλίκι, όπως σίγουρα θα λέει ο Αλμπέρτο. Τελείωσε. Για να κάνει ένα τάκ. Για να δούμε αυτό το μάτς. Έχει κρατήσει πολλή ώρα. Αρκετά τάκ, αρκετές κινήσεις. Αρκετή καλή χημία μεταξύ των δύο ομάδων. Δούμε βέβαια πού θα καταλήξει όλο αυτό. Και τώρα R-Shift στον τοίχο από τον Jack, τον Skylider. Τον πάει ξανά ή θα πάει να δοκιμάσει κάτι καινούργιο, κάτι πιο αποτελεσματικό. Κλωτσιά στο αριστερό πόδι του Skylider και τώρα παίρνει φορά και ένα ακόμα big boot από τον Dark Jeter Jack στον Skylider. Κάτω. Ο Skylider για να δούμε δεν κάνει το πριν παρόλα αυτά. Θα μπορούσε να το έχει κάνει και να έχει πάρει το 3, αλλά επιλέγει να μην το κάνει. Βγαίνει από το κοτσί, δηλαδή ούτε καν από το κεφάλι. Βγαίνει και τι. Skater drop! Skater drop! Από το skater jack! Skater drop και πάει για το pin! Εδώ λογικά τελειώνουν όλα. Μένει μόνο να μετρήσει ο διεκτής. Ένα, δύο. Μα! Πώς θα γίνει! Πέντε θα ήταν! Απίστευτο μετά από τόσο ξύλο, τόσες κλωτσιές, τόσες βουνιές. Από τον από τον Skater Jack και ο Skylander αντέχει ακόμα για να κάνει kick out. Τον βλέπετε, δηλαδή προσπαθεί να σηκωθεί με ό,τι δυνάμεις έχει και δεν έχει για να κάνει τον τάξο στον Besimir και κάπως να γυρίσει το match. Και τώρα τον πιάνει ο Skater Jack και τον βάζει στο δικό του corner. Για να δούμε, τον έχει βάλει στον τοίχο και τον ξεκινάει τα μπουκέτα στη μούρη. 2. Τι κάνει! Και tag στον Αλμπέρτο. Λογικά θα πρέπει να τελειώσει αυτός. Όπως σας είπα, θέλει να τελειώσει αυτός. Μη στο κεφάλι του Skylander, για να δούμε. Τώρα τον πετάει κάτω, ο Skylander είναι πολύ αδυνατός να παίρνει τον εαυτό του. Και προσπαθεί να σηκωθεί. Τώρα τι πάει να κάνει. Close line από τον Αλμπέρτο και κάτω ο Skylander πάει για το πινάκι. Γρασκάν, αγκέρχεις, μπορείς να τον νικήσεις. Κάτσε! Κάτσε, αγκέρχεις. Τι, από τον Μπρέιντι, για να δούμε, είναι αρκετό για την νίκη. Τώρα αυτό θα ήταν 5, όχι τώρα που να το κάνει. Ένα, δύο, πάλι κίκα, πάλι κίκα, δεν γίνονται αυτά. Ας πρώτο τελειώσω, άσε με. Πόσο αντέχει ακόμα. Ο Skylander, πόσο ξύλο να φάει ακόμα, ξέρετε, δεν μπορεί καν να σηκωθεί. Έχει φάει skater drop. Έχει φάει pain damage. Από το σύγχαμα είναι. Λέτε οι υπολογισμοί του Αλμπέρτο να είναι όντως
accurate για να κερδίσουν με τον Dark και τον Jack σήμερα. Τώρα κλωτσιά στο midsection από τον Αλμπέρτο και το κάνει first και κλωτσιά τώρα στο πόδι του Αλμπέρτο. Τόσο καλά ντροπή δείχνει τη σπάθεια ζωή και άλλη μία και τώρα το ξεκινάει στα μπουκέτα. Πολύ αγρίμενο στο Σκαλέντερ και που έτρεχε όλη την ώρα εδώ τυπώσει ένα ξύλο. Τώρα το πατάει στο midsection. Τον Αλμπέρτο. Πήγαινε. Τώρα του λέει πήγαινε. Πήγαινε, έλα. Πάει τόσο ξύλο. Στον αφού. Πάρε τα αρχίδια μου, εγώ δεν κάνω μας λουγοντρούς μαλάκες μπάσαρκου. Τι γίνεται. Ο Σκίτερ Τζακ αφήνει το πατελί του. Αλμπέρτο μόνο του. Ανυπεράσπιστο. Τον αφήνει από ήχη το στον Μπεσιμίρ. Δικό σου, εγώ δεν κάνω κάτι. Τι κάνει, τι κάνει, τι κάνει, ασόλτη με τη ζώνη. Κάνει και το παρτνέρ, Τζακ σταμάτα. Σταμάτα. Δεν κάνω κάτι ρε, δεν κάνω εγώ, αυτός κάνει, επιτρέπεται το παρεμίζουν. Ομάδα είναι. Νομίζω είναι στρατηγική, κοίτα. Τι. Για να μάθει να τρέχει το φινισέρ μου είναι. Και τώρα κλωτσιά στο μάχη. Κάτω αν μπέρνει σου κάτι και πάλι. Μάλα το άλλο που μου κάνεις πριν. Σχέντρο που τον εσβάλα του. Άμα δεν τον είχα πάρει αλλά θα έπρεπε να γίνω. Τι ζωή θεία. Ένα του βοηθείς. Κάτσι που είναι και λίγο χοντρός και δεν μπορώ να το σκώσω. Τι γίνεται. Τι γίνεται. Λέει τι. Τι. Στο. Σχέντρο. Από τον Σκέντρο Τζακ. Στον former tag partner του τον. Τον Αλμπέρτο, ο οποίος είναι απόλυτος εδώ και πόση ώρα και φεύγει, το παρατάει. Κάτω θα ήθελα. Το παρατάει. Τώρα λέει κάτω σηκώσει ο Σκάλια, Σκάλκι, ποιος ξέρει τι θέλει άλλο να κάνει, να τελειώσει ο Μπεσμύρ αυτό. Μάχει κάποιες αγωνίες στην πλάτη, παράει προς τιμής. Τελειώνει εδώ. Riders. Επιτέλους μου δείχνει ότι θα διασκεδάσουμε λίγο. Στον Μπεσμύρ. Πίστευτα πράγματα στο σημερινό επεισόδιο. Ο διευθύντης δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μαλικότητα. Μπορεί να τρως ξύλο. Τι θα κάνει ο Μπεσμύρ. Ο Αλμπέρτο ίσα που στέκεται στα πόδια του μετά από τόσο ξύλο. Άρα πάρετε στο πέντος. Στο πέντος πάντς. Αυτό το πόδι είσαι όμως. Μπεσμύρ. Ένα, δύο, τρία. Νικητές. Ο Μπεσιμίρ. Το σκαλάντε. Έτσι, ωραία. Απίστευτα πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Απίστευτα πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Ο Μπεσιμίρ με τον Σκαλάντερ που κέρδισαν. Φέρνεις τώρα! Φέρνεις τώρα! Ο μάτς τελείωσε. Και ο Σκάλαντερ βλέπετε κρατάει τη ζώνη του. Τζακ, με επιτρέπεις! Του Τζακ. Ευχαρίστω. Τώρα γι' αυτό. Ο Αλμπέρτο είναι κάτω. Είναι βοήθητο. Ο Έλληνας κάνει δυόμι ουσιαστικά. Ωχ, αρέσει, δικό μου. Εμείς δεν θα με πλούσουμε τώρα, άμα δεν φτάνει πουλνο. Ο Μπεσμύρ τώρα τον διώχνει ο Σκαλάντερ. Το σηκώνει. Τι θα κάνει με τη ζωή, το μάτι έχει τελειώσει. Και τώρα ξεκινάει σκέτρο στο Μπεσμύρ. Ωχ, βαρέθηκα ρε μάγκες. Βαρέθηκα. Και κάπως έτσι αυτό το μάτι λίγει τον πνίγει με τη ζώνη τον Αλμπέρτο. Δεν γίνονται αυτά. Τον πνίγει με τη ζώνη. Ο Αλμπέρτο ζει δεν ζει αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε τα βία ζει. Τα βία σκουνιέται. Ωπα, ωπα. Τζακ, ε, τι μακριά, οκ. Θέλουμε και να τον δίνουμε μακριά. Ας. Πώς είσαι, ρε, γελιέ. Ο φλέβασμα. Σκάλκι. Νομίζω τελειώσαμε για σήμερα. Σκάλκικ. Σκουπιδοφάγι. Από τον Σκαλέντερ. Sorry, αφήνω αλλά. Σκέντρι Τζακ. Οκ, εδώ πέρα δεν τράγουμε φλόρους.
Δεν θα έρθει μετά πώς είναι. Φέρε και. Δεν είναι για αυτόν τον εδώ. Οκ. Άμα θες να αντέξεις εδώ πέρα και να κάνεις όνομα, πρέπει να κάνεις το πάνω. Οκ. Δεν πρέπει να φοβάσαι να βάλεις τον άλλο με ζώνη. Δεν πρέπει να είσαι φλόρος. Χωρούμε. Είχαμε ένα εξαιρετικό επεισόδιο που συνέβησαν φοβερά πράγματα. Τι μάτι ήταν και καταπληκτικό για σήμερα. Σας αφήνουμε και θα τα πούμε, θα σας δούμε στο επόμενο επεισόδιο.